Πες μου, σε παρακαλώ, τώρα, εδώ, τι είναι αυτό που το λάθος που μπορεί να κάνει κανείς και δεν μπορεί να βρει. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε, μα τι έχω κάνει, λέει, τι είναι αυτό που σέρνω πάνω μου και δεν μπορώ να βρω το σύντροφο της ζωής μου. Δεν μπορώ να ζήσω τον έρωτα που θέλω. Και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν όλους τους λόγους για να μαγνητήσουν το τέρι, αλλά δεν γίνεται για κάποιο λόγο. Ναι. Το έχεις ψάξει το θέμα? Πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη. Και είναι και πολύ συνηθισμένο. Γιατί εννοώ ότι σίγουρα δεν φταίει αυτό που λέμε έχω το γνωστό μαγνήτη. Δεν είναι ο μαγνήτης, δεν τα φέρνει η μοίρα μας. Ναι, δεν έχεις μουτζωθεί. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ναι. Είναι επιλογές μας. Μάλιστα. Καθαρά. Πάμε στην κάρτα. Το έχεις κάνει... Ας πάμε. Με αλακάρτ. Ναι, ναι, ναι. Για δώσε. Λοιπόν, τα 5 λάθη που μας οδηγούν σε μια αποτυχημένη σχέση. Προσέξτε ποια είναι τα λάθη που κάνουμε και πέφτουμε στο λάθος άνθρωπο. Λέγε, Μαρία. Λοιπόν, να καθίσω ή να σηκωθώ, πώς με θέλεις. Ό,τι γουστάρεις, γιατί δεν σηκώνεσαι. Λοιπόν, όρθια, γιατί δεν μπορώ να είμαι στην εκκινησία. Λοιπόν, περνάμε μόνο, ναι, από τη μία σχέση στην άλλη, χωρίς να έχουμε πάρει το σωστό χρόνο. Γιατί, για να το διαχειριστούμε, να θεραπευθούμε. Μάλιστα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Μία σχέση που ματαιώνεται, ναι, είναι προσδοκίες που ματαιώθηκαν. Okay. Απογοήτευση. Ναι. Πόνος, ναι, ψυχικός, ναι, και π.χ. αν μπαίναμε σε μια διαδικασία και κάναμε υπασία, να σου το πω πολύ απλά, και πέφταμε από το άλογο, έτσι. Δεν θα καθόμαστε ένα χρονικό διάστημα να έρθουμε στα ίσια μας. Ναι, αλλά άμα μπορείς να πας από το ένα άλογο και να πηδήξεις το άλλο άλογο. Ναι, αν έχεις όμως από το άλογο πέσει και έχεις σπάσει κοκαλάκια, τι θα κάνεις? Ναι. Δεν θα πάρεις το χρόνο σου να γίνεις καλά. Το ίδιο πράγμα πρέπει να κάνουμε. Άρα, λες και εσύ με τον ψυχικό ότι αν έρχεται πόνο κανείς από πονεμένη κατάσταση, από τα λεπόρια στη σχέση, ναι, να δώσει λίγο χρόνο να γίνει ξανά το refresh, να πούμε, του εαυτού του, μέχρι να πάει στην επόμενη να σχέση. Να ψαχτεί. Τι έγινε? Μάλιστα. Τι έγινε λάθος? Μάλιστα. Τι ψάχνει? Μήπως αυτό που έψαχνε το έβλεπε από την αρχή ότι δεν ήταν, ναι, αυτό αλλά που ήθελε. Εάν όμως εκεί που είσαι σε φάση, να πούμε, που είσαι σε φάση να χωρίσεις, δεν περνάς καλά κτλ. Και σου σκάει το καλύτερο, θα το αφήσεις αυτό? Στο όνομα του να περιμένεις, να μην μέχρι να κάνεις refresh? Όχι. Εκεί ήταν μια σχέση τελειωμένη. Μάλιστα. Ωραία. Το είχες, απλά δεν είχες δώσει το τέλος εσύ. Δηλαδή δεν είχες πει τέλος. Μάλιστα. Αλλά είχε τελειώσει για σένα μέσα σου. Α, είχες και... λοιπόν δώσει το χρόνο, λες, έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς. Μάλιστα. Είχε τελειώσει. Το έχεις διαχειριστεί. Δεν ένιωθες καλά. Πόσο χρόνο θέλει περίπου ο άνθρωπος για να επανέλθει στις φυσιολογικές του λειτουργίες για να πάει στην επόμενη σχέση? Εξαρτάται την περίπτωση και το τι δουλειά θα κάνει με τον εαυτό του. Δεν είναι στάνταρ αυτό, για να πούμε τρεις μήνες. Πάντως, εσύ κρίνεις ότι καλό θα είναι να υπάρχει πάντα ένας χρόνος για να δώσουμε τον εαυτό μας. Ναι, γιατί όταν πηγαίνεις από τη μία σχέση στην άλλη, ουσιαστικά το κάνεις για να αποφύγεις τον πόνο. Και αν μη τι άλλο, πιάνεσαι από τον επόμενο για να ξεπεράσεις τον προηγούμενο. Που πάλι προβλήμα θα βγει στην πορεία. Τεράστιο. Βέβαια. Δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ, δεν έχεις ξανασυστηθεί με τον εαυτό σου. Γιατί ξέρεις, όσο περνάνε τα χρόνια, μεγαλώνουμε και φτάζουμε από σχέση σε σχέση γινόμαστε και άλλοι άνθρωποι. Εξελισσόμαστε, βέβαια. Για να ξανασυστηθώ με τον εαυτό μου, του δώσω μια καρτούλα, το τηλέφωνό μου, τα τελέμε. Μήπως ψάχνω κάτι διαφορετικό τώρα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Λάθος. Ψάχνουμε για μια νέα σχέση λόγω του φόβου της μοναξιάς. Μάλιστα. Εδώ είμαστε. Είναι κακό σύμβουλος ο φόβος, λες. Ναι, το να μπαίνουμε σε μία σχέση επειδή φοβόμαστε να μείνουμε μόνοι μας, το πρώτο που μας δείχνει είναι ότι δεν τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας, μη τι άλλο. Έτσι. Και αν δεν τα βρούμε με τον εαυτό μας, πώς μπορούμε να τα βρούμε με τον άλλον άνθρωπο? Αχ. Μπορούμε. Εγώ τώρα σε αυτό που μου λες με βρίσκεις απολύτως σύμφωνη. Δηλαδή, άμα περιμένεις να βρεις τη χαρά της ζωής απαραίτητα μέσα από μια σχέση που υποτίθεται ότι σου δίνει την ευκαιρία να μην είσαι μόνος, αυτό το να μην σε βρούνε μόνο τα γεράματα που ακούς, ναι, ή να μην είναι, η μοναξιά είναι άγριο πράγμα. Εντάξει, η μοναξιά είναι, δεν είναι και το καλύτερο πράγμα του κόσμου, αλλά λες να μην είναι αυτός ο λόγος για να πάω στη σχέση. Δηλαδή, μπορεί να μην τον γουστάρω τον άνθρωπο και να πάω γιατί φοβάμαι τη μοναξιά. Ακριβώς. Και κάτι άλλο. Όταν ο άνθρωπος μαθαίνει ποιος είναι, γνωρίζει τον εαυτό του, όταν λέω γνωρίζει τον εαυτό του, όχι ποια είσαι, είμαι η Μαρία η Βουγιούκα, είμαι η Ανίτα η Πάνια, πιο μέσα. Τα δυνατά μου σημεία, οι αδυναμίες μου, οι φόβοι μου και ούτω καθεξής, τότε, όταν το γνωρίζει, τότε μπορεί να... Να πάει καλύτερα, λοιπόν, στην επόμενη φάση. Για πάμε να δούμε το άλλο λάθος.
μπαίνουμε σε μία σχέση και παρόλο που αντιλαμβανόμαστε ότι πάλι έχουμε βρει. Παρόλο που αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε βρει το κακό παιδί. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι προβληματικό τον Ταραβέρι. Βεβαίως. Και πάμε φουλ. Μα συντρικάρει. Εγώ θα τον αλλάξω. Α. Λάθος σωστό, αυτό, ε. Σωστό. Μεγάλη αλήθεια είναι αυτή. Λάθος, ε. Εγώ θα τον αλλάξω. Ο άνθρωπος αλλάζει μόνο εάν θέλει και το έχει συνειδητοποιήσει για τον εαυτό του. Τώρα, και στη μία περίπτωση το εκατομμύριο που θα βρούμε κάποιον ο οποίος θα έχει μεγάλη καψούρα και θα κάνει ό,τι θέλουμε και καταφέρουμε να τον αλλάξουμε, αυτό που θα έχουμε φτιάξει δεν θα μας αρέσει καθόλου. Γιατί? Γιατί θα είναι άλλο από αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Ναι, και γιατί το φτιάξαμε. Τελείωσε πια, δεν υπάρχει λόγος. Ναι. Θα το βαρεθούμε, θα γίνει το βαρετό παιδί. Μάλιστα. Και θα ψάχνουμε πάλι για μία. Άρα λοιπόν, αποδεχόμαστε κατάσταση. Τον άνθρωπο όπως είναι. Ναι. Εννοείται ότι στη σχέση μέσα αλλάζουν πράγματα. Οι άνθρωποι, ας πούμε, ερχόμαστε και ταυτιζόμαστε πολλές φορές σε κάποια άλλα θέματα. Αλλά λες, δεν μπορείς να αλλάξεις τον άνθρωπο. Ξεκινάς λάθος λοιπόν μια σχέση προσπαθώντας να αλλάξεις. Ή τον αποδέχεσαι όπως είναι και σου αρέσει και μένεις, ή αλλιώς φεύγεις. Alright. Απλά. Δώσε το επόμενο. Δεν άλλο λάθος. Δεν γνωρίζουμε τι θέλουμε. Για πες το μου αυτό, λοιπόν, σε παρακαλώ. Στο πω πολύ απλά, έτσι να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Έχουμε ψάξει μέσα μας να δούμε τι θέλουμε. Θέλουμε μια σχέση σοβαρή. Μία σχέση που θα οδηγήσει σε γάμο. Θέλουμε μία σχέση που θα περνάμε καλά, θα βγαίνουμε πολύ και δεν θα έχουμε ιδιαίτερες δεσμεύσεις. Θέλουμε μία σχέση που θα είμαστε ολόκληροι άνθρωποι, εμείς και ο άλλος ολόκληρος. Όταν λέω ολόκληρος, εννοώ ότι δεν περιμένει κάτι από μένα, δεν περιμένω κάτι από αυτόν. Και έχουμε έναν αλφα τύπου σχέσης. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν τι θέλουμε. Και πώς τον θέλουμε τον άλλον. Θέλουμε ήρεμο, τον θέλουμε. Γιατί δεν είσαι υπέρ αυτού που ακούμε το άλλο μου μισό. Όχι, εγώ αυτό το ακούω και με φοβίζει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή ότι είμαι μισή εγώ και πάω να βρω άλλον μισό να κάνω. Το έχουμε και παρακάτω στην κάρτα να το αναλύσουμε. Μισά πράγματα. Τι είναι αυτό το μισό, να πούμε. Δεν υπάρχει κανείς μισός. Έτσι. Λοιπόν, λες λοιπόν πρέπει να γνωρίζουμε από πριν τι θέλουμε. Ναι. Και εγώ σε ρωτώ τώρα, άμα δεν έχω φτιάξει μενού, να πούμε στο μυαλό μου και δεν το έχω βάλει κάτω να κάτσω να πω τι θέλω, το θέλω να είναι έτσι, γιουβέτσι, κοκορέτσι. Αλλά προκύπτει ένας άνθρωπος στη ζωή μου που λαχαίνει να μ' αρέσει και να μην θέλω και να τον αλλάξω και να περνάω ωραία. Ναι. Αλλά χωρίς να είχα βάλει πριν στο μυαλό μου, να πούμε, όλα τα κριτήρια. Ωραία. Αν λοιπόν δεν ξέρεις όμως τι θέλεις, δηλαδή δεν έχεις κάτσει να κάνεις μια συζητησούλα με τον εαυτό σου. Άρα και το ποιες είναι οι ανάγκες σου. Ναι, και το τι δεν θέλεις. Πας στα τυφλά, να το πω έτσι. Μπορεί να σου κάτσει, μπορεί και όχι. Είναι δηλαδή σαν να πηγαίνεις στο μανάβικο, να το πω πολύ απλά, και να πηγαίνεις να παίρνεις έναν ανανά. Θέλω κάτι με βιταμίνη C. Όχι, να παίρνεις έναν ανανά, ενώ στην ουσία έχεις βαθύτερη ανάγκη να φτιάξεις μία ψαρόσουπα. Δεν έχεις πάρει σέλινο, δεν έχεις πάρει καρότο. Θα τη φτιάξεις τη σούπα με τον ανανά, την ψαρόσουπα. Δεν θα τη φτιάξεις. Θα φτιάξεις τη σούπα, τι μου πες. Θα φτιάξεις κάτι άλλο. Πάμε λοιπόν να δούμε το επόμενο λάθος. Λάθος είναι το να συμβιβαζόμαστε, λες. Βεβαίως. Τεράστιο, φίλοι. Συμφωνώ μαζί. Και πότε γίνεται. Και πότε γίνεται ο συμβιβασμός. Πότε, για πες. Ο συμβιβασμός γίνεται στις περιπτώσεις που είτε οι ανάγκες των άλλων, π.χ. οι γονείς, η κοινωνία, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι ζητάνε οι άλλοι από εμάς, αλλά το τι θέλουμε εμείς από τον εαυτό μας δεν το γνωρίζουμε, έτσι. Μας λένε, μεγάλωσες, πρέπει να παντρευτείς, δεν έχεις κάνει ακόμη παιδιά, τι να κάνω τώρα. Α, να βρω ένα να συμβιβαστώ, ναι, να πάω να τελειώνω, να γιατί έχω φτάσει 40, γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι και δεν θα κάνω παιδιά. Αυτή, λες, η σχέση είναι γεννημένη για να πεθάνει γρήγορα, έτσι, η σχέση αυτή. Αν δεν πεθάνει η σχέση, ο άνθρωπος σίγουρα δεν θα είναι ευτυχισμένος, χαρούμενος, να έχει πληρότητα κτλ. Άρα δεν συμβιβαζόμαστε. Κάνουμε κάτι γιατί το γουστάρουμε και όχι γιατί το επιβάλλει ή μια κατάσταση, η κοινωνία ή άλλοι άνθρωποι. Ή φόβοι μας. Μάλιστα. Άλλο λάθος μεγάλο που γίνεται. Είδαμε λοιπόν τα λάθη όλα, συγγνώμη, και τώρα πάμε στους τρόπους με τους οποίους θα κάνουμε... Μου το δίνετε, σας παρακαλώ. Τις 5 σωστές επιλογές για να κάνουμε μια επιτυχημένη σχέση. Τους 5 τρόπους, τέλος πάντων, από τους πολλούς φαντάζομαι, υπάρχουν τους 5 πιο βασικούς, για να κάνουμε μια επιτυχημένη σχέση.
Μαρία. Λέει εδώ, νιώθουμε ολοκληρωμένοι και αναζητάμε το ολόκληρο. Πώς όμως θα νιώσουμε ολοκληρωμένοι? Ναι, για πες. Γιατί δεν είναι ότι πατήσαμε το κουμπί και ξαφνικά εκεί που νιώθω ότι θα έρθει ο πρίγκιπας πάνω στο λευκό άλογο να μου φέρει την ευτυχία, να με κάνει, να με φτιάξει, θα νιώσω ολοκληρωμένος. Για να νιώσει ένας άνθρωπος ολοκληρωμένος, πρέπει να μπει στο κομμάτι της αυτογνωσίας. Ναι. Το λέω και το ξαναλέω, γνώθησε αυτόν. Τότε μόνο ο άνθρωπος καταλαβαίνει τι του γίνεται. Να δουλέψει αρνητικές και αποδυναμωτικές πεπιθήσεις. Ναι. Ένα λεπτό τώρα, γιατί μου το πας τώρα στο σκληροπυρηνικό το λεύκο σου, λέει, και σκιάζομαι. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Για να καταλάβω να νιώσω ολοκληρωμένος άνθρωπος, με απλό τρόπο, πολύ απλά, πώς θα αισθανθώ ακριβώς ποιος είμαι και αν είμαι ολοκληρωμένος? Χρειάζεται δουλειά με τον εαυτό μας. Αυτό δεν θέλω τις δουλειές τις πολλές, με κουράζουν εμένα οι δουλειές. δεν είναι πολλές, αλλά θα σου πω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβεις. Την υπεπιθύσεις. Η υπεποίθηση είναι ότι εγώ είμαι πεπισμένος για κάτι. Έτσι. Από τη στιγμή που είμαι πεπισμένος για κάτι, για παράδειγμα, κάποιος νομίζει ότι η ζωή είναι ωραία και είναι παιχνίδι και έτσι θα τη ζήσει. Γιατί αυτό το μυαλουδάκι που έχει θα είναι έτσι φτιαγμένο. Μάλιστα. Για να το αποδείξει, να κάνει τις επιλογές να το δείξει. Κάποιος άλλος που νομίζει ότι η ζωή είναι αβίωτη, δύσκολη και ούτω καθεξής, έτσι θα τη ζήσει. Και οι δύο λοιπόν έχουν δίκιο. Μάλιστα. Εκείνος όμως που έχει αποδυναμωτικές, έχει Πάμε φύγει. Λοιπόν στην άλλη σωστή επιλογή για να κάνουμε μια επιτυχημένη σχέση. Μαθαίνουμε να βάζουμε όρια. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό? Σεβόμαστε τον εαυτό μας. Βέβαια. Έτσι. Δεν επιτρέπουμε να γίνουν πράγματα που δεν γουστάρουμε. Αυτό αποδοχή, αυτό αγάπη, γιατί αν εμείς δεν σεβαστούμε και δεν βάλουμε όρια, γιατί να τα κάνει ο άλλος. Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο. Αποφεύγουμε να κατευθύνουν τις επιλογές μας οι άλλοι. Ποιοι άλλοι? Ο σύντροφος δηλαδή, η σύντροφος. Όχι. Και άλλα πρόσωπα. Συνήθως τις επιλογές μας τις κατευθύνουν φίλοι. Ποιος το λέει αυτό? Δηλαδή, τι θέλω να πω. Πώς επηρεάζονται για το αν ο άνθρωπος που γνώρισαν. Ωραία, είναι καλό παιδί. Είναι ναι, αυτό. Μαρία είναι μου, έτσι. Αλλά επηρεάζεται αυτός που θέλει να επηρεαστεί. Ναι, επηρεάζονται. Αυτό το πράγμα με την επιρροή δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Επηρεάζονται οι άνθρωποι από την κοινωνία. Δηλαδή, έχει αυτά τα στάνταρ χαρακτηριστικά για να είναι αποδεκτός από την κοινωνία, από την οικογένειά Μάλιστα, μου. Κατάλαβα. Εγώ τι θέλω. Αυτό λέω. Δηλαδή, η επιλογή να είναι δική μας, να βγαίνει από μέσα μας. Άρα γιατί λοιπόν, διαλέγουμε το σύντροφό μας βάσει του δικού μας προσωπικού καθαρά κριτηρίου και, και δεν δεχόμαστε καμία επιρροή. Ναι. Γιατί αρέσει στη μάνα, στον πατέρα, στη φίλη, στον αδερφό κτλ. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Πάμε άλλη σωστή επιλογή. Δίνουμε σημασία στα σημάδια και στο ένστικτό μας από την αρχή. Σωστό. Συμφωνώ. Σωστό. Συμφωνώ. Είναι αυτό. Σωστό. Συμφωνώ. Είναι παιδιά το ένστικτο, μεγάλη υπόθεση του ανθρώπου. Το καμπανάκι, το γνωστό. Το μέσα σου, αυτό που δεν ξέρω πώς το λένε, αυτό που σου λέει. Κάνει, δεν κάνει. Ακριβώς. Και φαίνεται συνήθως από το πρώτο, δεύτερο ραντεβού. Δηλαδή, πολύ νωρίς. Αν δεν φαίνεται από το πρώτο, στο δεύτερο θα φανεί σίγουρα. Μάλιστα. Αλλά τι, πολλοί το αγνοούν το ένστικτό τους. Για πάρα πολλούς λόγους. Λάθος αυτό λες, μεγάλο. Εννοείται. Ξέρει λοιπόν το είναι μας. Τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά είναι αυτό που γουστάρουμε και θα μας πάει πιο κάτω στη ζωή μας με καλό τρόπο. Και πάμε για να ακούσουμε και το τελευταίο. Μαρία. Κάνουμε σαφή και ξεκάθαρο τι αναζητάμε. Είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι ψαχνόμαστε με τον εαυτό μας και βρίσκουμε τι εμείς θέλουμε, τι ψάχνουμε και επικοινωνούμε με αυθεντικότητα και ειλικρίνεια. Τι εννοώ? Στις αρχές, όταν γνωριζόμαστε με κάποιον άλλον άνθρωπο, και οι δύο φοράμε μασκούλες. Να είμαι η καλύτερη, να είμαι ο καλύτερος. Okay, ναι. Το φτιαξίδι. Να δείξουμε την ωραία εκδοχή του εαυτού μας. Λοιπόν, εάν δεν επικοινωνήσουμε ειλικρινά. Τις αλήθειες όλες, λες. Ναι, βεβαίως. Αυτό ακόμα θα και γκρεμιστεί. Πράγματα για τα οποία μπορεί κανείς, ας πούμε, να ψιλοντρέπεται, να ψιλοέχει ενδιασμούς να τα πει. Την αλήθεια, λες να λέμε. Αυθεντικότητα και αλήθεια. Όποιος γουστάρει, λέγεται ακριβώς. Αυτό. Σε βγάζει από πάρα πολλά προβλήματα. Αυτό λέγεται όποιος γουστάρει. Όποιος δεν γουστάρει, φυλάκια. Ναι, γιατί αλλιώς θα τη φας παρακάτω οπωσδήποτε. Μάλιστα.